Φίλες και φίλοι, συνδημότες και συνδημότησες, ο συνολικός απολογισμός και ο προσιλοποίησης σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής της Λαϊκής Εισπύρωσης στην πόλη μας θα γίνει και θα ακολουθήσει σε λίγο από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Εγώ από τη μεριά μου θα ήθελα να σταθώ σε μία μόνο δράση της Δημοτικής Αρχής, την οποία και θεωρώ το ίδιο σημαντική με τη δράση ενάντια στην ανεργία και το δικαίωμα όλων στην εργασία με πλήρη δικαιώματα. Η δράση αυτή αφορά στη στάση που κράτησε και κρατάει η Λαϊκή Εισπύρωση στο θέμα της μετατροπής όλης της χώρας σε μια απέραντη ατοϊκή βάση και ειδικότερα για την περιοχή μας, αναλόγως και των εξελίξεων, στην ενεργοποίηση του αεροδρομίου του Αράξου ως κέντρο αποθήκευσης, μεταφοράς, αλλά και πολεμικών επιχειρήσεων με πυρηνικά όπλα. Εάν κάτι αφορά όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους για να μπορέσουν να διάγουν τη ζωή τους αξιοπρεπώς, είναι το αίσθημα της ασφάλειας και προϋπόθεση του οποίου είναι η διασφάλιση της ειρήνης, τόσο στο στενό όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον. Πώς ένας λαός μπορεί να ζήσει και να αγωνιστεί για να ευημερήσει αυτός αλλά και οι επόμενες γενιές, μη έχοντας εξασφαλίσει αυτό το πολύτιμο δικαίωμα? Πώς λοιπόν μπορούμε να μένουμε άπραγοι, να δεχόμαστε παθητικά ή και να υπερθεματίζουμε υπέρ του ΝΑΤΟ, όταν ξέρουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει πόλεμος, σύραξη ή επέμβαση σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη που να μην φέρνει φανερά ή κρυφά τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ? Το Δημοτικό μας Συμβούλιο, με την πλειοψηφία της Λαϊκής Εισπύρωσης, έχει λάβει αποφάσεις με τις οποίες διεκδικεί καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθήκων που τα καθορίζουν, να κλείσουν όλες οι βάσεις που βρίσκονται στη χώρα μας και για την περιοχή μας να μην γίνει κανένας εξυγχρονισμός και καμία εγκατάσταση πυρηνικών στη βάση του Αράξου και καμία φυσικά αξιοποίηση του αεροδρομίου της Ανδραβίδας για ανατοϊκούς σκοπούς. Αυτές οι αποφάσεις όμως είναι κατά πλειοψηφία, αφού σχεδόν όλες οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις που το παίζουν ανένταχτη, ακομμάτιστη, αυτοδιοικητική, ενωτική ή φιλιρινιστές, είναι συνεπείς στη στήριξη αυτών των σχεδίων. Και ενώ η κυβέρνηση έχει αναλάβει σημεοφόρος του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας και ο Αμερικανός πρέσβης περιοδεύει ανά τη χώρα προωθώντας τις στρατηγικές επενδύσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μια σειρά πρόθυμοι αυτοδιοικητικοί παράγοντες, δήμαρχοι και περιφερειάρχες, τον υποδέχονται στο όνομα της ανάπτυξης και της προσέλκυσης επενδύσεων. Από αυτόν τον χορό δεν λείπει και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που είτε μέσω του αντιπεριφερειάρχη κ. Αλεξόπουλου κάνει συναντήσεις με τον Αμερικανό πρέσβη για να του εκθέσει τις δυνατότητες και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Ελλάδας στον πρωτογενή τομέα, είτε δια του Περιφερειάρχη, που δεν βρήκε λέξη να πει για να καταγγείλει το πρόσφατο νατοϊκό συνέδριο που διοργανώθηκε στην Πάτρα με σκοπό να εμπεδωθεί στο λαό μας και στους πατρινούς η δίθεν ασφάλεια που μας παρέχει η λικοσυμμαχία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχοντας αυτά κατά νου, αλλά και τα έργα, τις θέσεις και τη συνολική στάση της παρούσας Δημοτικής Αρχής σε σχέση με αυτές των υπολείπων δημοτικών παρατάξεων, δηλώνω ότι συμπορεύομαι και καλώ εσάς, καθώς και τους ένστολους των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, είτε εν ενεργεία είτε συνταξιούχοι, να δούμε με καθαρή ματιά ποια είναι τα συμφέροντα του λαού στην πόλη μας και γενικότερα, και να αγωνιστούμε για την επανεκλογή της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο της Πάτρας με επικεφαλής τον Κώστα Πελετίδη και στην περιφέρεια με επικεφαλής τον Νίκο Καραθανασόπουλο. Γεια σας.